Ένα χρόνο μετά το ταξίδι του Βενιζέλου στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρωθυπουργός Ισμέτη Νονού επισκέπτεται την Αθήνα. Η υποδοχή είναι θερμότατη. Οι αντιβενιζελικές εφημερίδες μιλούν για γλυκανάλατους ασπασμούς των δύο πρωθυπουργών. Συζητούνται οι λεπτομέρειες της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και των συμφωνιών που υπογράφηκαν στην Άγκυρα. Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητος, διαιτησίας, ναυτικό πρωτόκολλο, σύμβαση ηθαγένειας και εμπορίου. Οι δηλώσεις του Βενιζέλου περί οριστικού διακανονισμού του εδαφικού καθεστώτος και οι διακηρύξεις του Ινωνού ότι οι δύο χώρες μας δεν έχουν η μία απέναντι στην άλλη εδαφικές βλέψεις είναι και αυτός ένας τρόπος να ανανεωθεί η προσήλωση στη συνθήκη της Λοζάνης. Η σιγουριά στα σύνορα δίνει στην Ελλάδα την ειρήνη και την ηρεμία απαραίτητες για την ανασυγκρότησή της. Στον τομέα της βαλκανικής πολιτικής, οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από πνεύμα ειλικρίνειας και επικοδομητικής διάθεσης. Τα πολύπλοκα όμως προβλήματα των διαβαλκανικών συμφωνιών δεν επιτρέπουν ακόμα το μεγάλο τόλμημα, το Βαλκανικό Σύμφωνο. Προτείνεται σύσταση Ελληνοτουρκικής Επιτροπής για τη μελέτη της οικονομικής συνεργασίας των δύο κρατών. Ο προσφυγικός κόσμος με τον συμψηφισμό των περιουσιών που πρόβλεπε το Οικονομικό Σύμφωνο έχανε κάθε ελπίδα αποζημίωσης. Η απόφαση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών για διευκόλυνση των ταξιδιών στην Ανατολή ήταν ένα μικρό αντιστάθμισμα που όμως έγινε δεκτό με ενθουσιασμό. Οι συμφωνίες ήταν το πρώτο βήμα. Μείζον στόχος παραμένει η εκαθάριση του παρελθόντος και μετά άλλα γειτονικά κράτη. Η αποφυγή του ανταγωνισμού των εξοπλισμών. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση κόστησε πολύ στη δημοτικότητα του Βενιζέλου. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο αγώνας ανάμεσα στην Ελλάδα με την Τουρκία, ας τον ονομάσουμε δίκη, βάστηξε πολλούς αιώνες. Η απόφαση βγήκε στη Λοζάνη. Εγώ δεν έχω διάθεση να κάνω ούτε έφεση ούτε αναψηλάφιση». Πάντως, στις διεθνείς σχέσεις δεν ισχύουν περιοριστικές προθεσμίες. Το ζήτημα είναι αν και κάτω από ποιες συνθήκες θα κάνει έφεση ο αντίδικος.